Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο ασφαλιστικός νόμος Βρούτσικα-Τρούγκαλου ανοίγει το δρόμο για το τελειωτικό χτύπημα στον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης και στη διαμόρφωση ενός ασφαλιστικού στο οποίο πρόσβαση θα υπάρχει αν έχεις να πληρώσεις. Αυτή είναι η ελευθερία που διατυμπανίζεται και προπαγανδίζεται του συστήματος που υπηρετείται. Και φυσικά πάει σύμφωνα με το μέγεθος της τσέπης που διαθέτει ο καθένας. Και το έγκλημα στο ασφαλιστικό συντελείται για τις σημερινές, αλλά κυρίως τις μελλοντικές γενιές εργαζομένων, τους νέους και τις νέες, που εργάζονται με άθλιους όρους και αφορά όχι μόνο το ύψος ή το πότε θα πάρουν σύνταξη πτωχοκομείου, αλλά αφορά και τις παροχές υγείας. Αφορά δηλαδή μία σειρά πλευρές, όσες απέμειναν, που ξεκινούν από την προστασία της μητρότητας, την ασφάλιση των παιδιών και τα εμβόλια τους, μέχρι τα φάρμακα και τις ιατρικές εξετάσεις, την προστασία απέναντι στον επαγγελματικό κίνδυνο, την προστασία των ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλα. Γιατί το κράτος, στη βάση των πολιτικών που υλοποιούν διαχρονικά όλες οι αστικές κυβερνήσεις, προκειμένου ακριβώς να υπηρετηθεί η στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης κεφαλαίου για όσο γίνεται πιο φθηνό εργαζόμενο, αφενός αποσύρεται σταδιακά μέσω της μείωσης της χρηματοδότησης των δημόσιων μονάδων υγείας, ώστε να διοχετευτεί χρήμα στους επιχειρηματικούς ομίλους μέσω φοροαπαλλαγών, φοροελαφρύνσεων, εισφοροαπαλλαγών, αναπτυξιακών πακέτων και πάει λέγοντας, αφετέρου, το μόνο που εξασφαλίζει στον εργαζόμενο είναι το συνεχώς συρρυκνούμενο βασικό πακέτο παροχών πτωχοκομείου για την υγεία τους, ενώ το επιπλέον κόστος μετακυλείται στις πλάτες των ασθενών. Έτσι το κράτος εξελίσσεται σε ρυθμιστή και των ασφαλιστικών τιμών για παροχές υγείας, αποζημιώσεις κλπ. Και όχι, όπως θα έπρεπε, στο να σχεδιάζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες για την κάλυψη των σύγχρονων λαϊκών αναγκών στην πρόληψη, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, στο φάρμακο κλπ. Ακριβώς αυτή την πολιτική απόσυρσης του κράτους οφείλεται και το γεγονός πως το νεοποιεί, πλέον δεν βάζει δεκάρα τσακιστή το κράτος, μόνο 100 εκατομμύρια για τους ανασφάλιστες που δεν φτάνουν ούτε για τα εμβόλια τους, με τα έσοδα του ΕΟΠΗ να προέρχονται από τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων και το χαράζι του 6% να θυμίσουμε που επιβλήθηκε το 2015 και βέβαια δεν καταργήθηκε στις κύριες και επικουρικές συντάξεις. Και που μόνο από αυτό το χαράζι, πέραν των περικοπών στις συντάξεις, οι συνταξιούχοι έχασαν πάνω από 3 δισεκατομμύρια σε 4 χρόνια. Ενώ οι ασθενείς την τελευταία δεκαετία πλήρωσαν κατά 57% περισσότερο για φάρμακα που αποζημιώνονται σημειωτέων, ενώ το κράτος και ασφαλιστικά ταμεία κατά 43% λιγότερο. Χωρίς να συνυπολογίζονται τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, τα μη αποζημιούμενα, αλλά και οι πληρωμές παράλληλα για μια σειρά από παροχές που περικόπτονται, όπως για παράδειγμα φυσικοθεραπείες και άλλα, που συνεχώς περικόπτονται από την ΕΟΠΗ, εξαναγκάζοντας όμως το λαό να βάζει το χέρι βαθιά στην τσέπη, αν έχει. Έτσι, μαζί με την κατώτατη λεγόμενη Εθνική Σύνταξη Ψίχουλο που εγγυάται το κράτος, ακριβώς αυτό το κράτος εγγυάται και ένα μίνιμουμ ελάχιστο στοιχειώδες πακέτο παροχών υγείας. Και από εκεί και πέρα, ή πληρώνει ο λαός την ώρα της ανάγκης, ή θα πρέπει να προσφύγει σε ιδιώτες ασφαλιστικές εταιρείες που ακουνίζουν ήδη από τώρα τα μαχαίρια τους, ή στα επαγγελματικά ταμεία, πληρώνοντας επιπλέον ποσά για πακέτα παροχών υγείας. Να πως κουμπώνει το ασφαλιστικό στα ήδη δρομολογημένα μέτρα προκειμένου το αστικό κράτος να εξασφαλίζει ένα ελάχιστο εισόδημα, σύνταξη επιβίωσης, και αυτό βεβαίως με προϋποθέσεις, και συγχρόνως ένα βασικό πακέτο κάλυψης υπηρεσιών υγείας, δηλαδή των πιο βασικών. Και αυτόν τον στόχο υπηρέτησαν επίσης μια σειρά από προηγούμενες ρυθμίσεις, όπως η περίφημη μεταρρύθμιση τομή στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που περηφανεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, με βασική αποστολή των ΤΟΜΗ, η κατατόμηση των υπηρεσιών υγείας που καλύπτει η ΕΟΠΗ, με τον ασθενή να πρέπει να πληρώνει από την τσέπη του αν ξεπεραστεί το βασικό πακέτο, για τις επιστημονικά τεκμηριωμένα απαραίτητες υπηρεσίες υγείας που δεν καλύπτει όμως ο ΕΟΠΗ, και βέβαια δεν χωράνε στα αντιεπιστημονικά πρωτόκολλα που υποχρώνουν το γιατρό, επί ποινή μάλιστα, να εφαρμόζει. Αυτόν τον στόχο, για παράδειγμα, υπηρετούν τα ονομαζόμενα DRGs, το σύστημα κοστολόγησης ομοιογενών διαγνωστικών κατηγοριών, ένα σύστημα που κατηγοριοποιεί τους ασθενείς που νοσηλεύονται στα δημόσια νοσοκομεία όχι μόνο με βάση τα κλινικά τους χαρακτηριστικά, αλλά και το πόσο θα κοστίζει η θεραπεία και οι τιμές αποζημίωσης. Ξεκάθαρη διατίμηση της ανθρώπινης ζωής. Αυτό κάνετε και εσείς, αυτό κάνανε και οι προηγούμενοι.
και το κάνετε γιατί το κεφάλαιο που υπηρετείτε δεν μασάει τα λόγια του και δια των εκπροσώπων του, όπως ο κεντρικός τραπεζίτης στη χώρα μας, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Συγγνώμη. Σε ημερίδα για την ιδιωτική ασφάλιση είπε χαρακτηριστικά ότι ο ορισμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Υγεία ως την κατάσταση της πλήρους φυσικής, πνευματικής και κοινωνικής ευημερίας και όχι απλώς την απουσία κάποιας ασθένειας ή αναπηρίας, γεννά ατομικές προσδοκίες που είναι ιδανικές, αλλά δεν είναι ρεαλιστικές. Μάλιστα, πρότεινε κοινικά το σχεδιασμό ενός συστήματος υγείας που θα βασίζεται σε δύο βαθμίδες. Τη βαθμίδα των αναγκών που θα καλύπτεται από το κράτος, δηλαδή κρατικό σύστημα με ελάχιστες και ανεπαρκείς παροχές, το βασικό πακέτο δηλαδή, και τη βαθμίδα των επιθυμιών που θα αναλαμβάνει να ικανοποιήσει η ιδιωτική ασφάλιση. Αυτή είναι η αστική αντίληψη και πολιτική για την υγεία, την πρόληψη του λαού, του ανθρώπου σήμερα, εν έτη 2020, που υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις της αλματώδους ανάπτυξης της επιστήμης και της τεχνολογίας. Μεγάλος αριθμός εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού που θα μπορούσαν να καλύψουν τις συνεχώς διευρυνόμενες ανάγκες για πρόληψη, αποκατάσταση, γενικότερα την προάσπιση της υγείας του λαού. Όμως αυτό, στον καπιταλισμό που υπηρετείτε τόσο εσείς κύριοι της κυβέρνησης, όσο και όλα τα αλλαστικά κόμματα, αποτελεί ανεπίτρεπτο κόστος και σπατάλη. Θέλετε να θεωρείτε από το λαό ως επιθυμία και προσδοκία μη ρεαλιστική. Όμως αυτό που δεν είναι επιθυμία, αλλά το πραγματικά σύγχρονο και ρεαλιστικό από τη σκοπιά του λαού, των λαϊκών αναγκών, είναι η διεκδίκηση ενός αποκλειστικά κρατικού συστήματος υγείας πρόνοιας. Καθολικό, σύγχρονο και απολύτως δωρεάν. Ένα σύστημα υγείας πρόνοιας χωρίς καμία επιχειρηματική δράση, που οι υπηρεσίες του θα αποτελούν στην πράξη κατοχυρωμένο κοινωνικό αγαθό και όχι όπως σήμερα ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα. Με πλήρη κρατική χρηματοδότηση των δημόσιων μονάδων υγείας, με αντίστοιχη αύξηση των κονδυλίων από τον κρατικό προϋπολογισμό, με προσλήψη σε προσωπικό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και πάει λέγοντας, με φορολόγηση του κεφαλαίου, με κατάργηση των εισφορών των εργαζομένων στον κλάδο υγείας των ασφαλιστικών ταμείων, όπου θα παρέχονται από το κράτος δωρεάν όλες οι εξετάσεις, θεραπείες, υγειονομικό υλικό, φάρμακα, εμβόλια, χωρίς πληρωμές, συμμετοχές, χωρίς πλαφόν και περικοπές, σύμφωνα με τις ανάγκες και με αποκλειστικά επιστημονικά κριτήρια. Και αυτό μπορεί ο λαός να το επιβάλλει μέσα από τον αγώνα του, απορρίπτοντας συνολικά αυτή την πολιτική, αυτό το δρόμο ανάπτυξης που του τσακίζει τη ζωή για χάρη μιας χούφτας καπιταλιστών, δυναμώνοντας τον αγώνα του ενάντια στις ανατροπές, στην κοινωνική ασφάλιση, την υγεία, την ίδια του τη ζωή και τη ζωή των παιδιών του. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.